σου εξηγήσω, αρίστο μου. Καλά, το κάτσε. Μου το έπες ξαφνικά και τάχασα. Θα σου μιλάω για πολύ χοντρή δουλειά, παραδάκι, να πούμε πολλά λεφτά, ε. Μα αφού δεν ξέρω να κάνω μασάζ. Άλλα πράγματα θα κάνει. Όχι, αρίστο μου. Ψήφω. Ό,τι μου πεις. Καλά, το κάτσε. Αρίστο. Ρε, Δωράση, κάτσε, ρε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Τανιά, για να μην τα πολυλογούμε, να πούμε αφού δεν κεφάρεις μασάζ, θα σου πρόβω κάτι άλλο, κονσομασιό. Αχ, όχι. Ψήφω. Όχι εσύ, κάτσε. Κάτσε κι εσύ. Λοιπόν, Τανιά, σβέλτα. Λέγει, γιατί έχω και μία δουλειά εδώ, έτσι να ζητήσω εμπορική. Ναι ή ου. Καλλιτέχνης είναι ο κύριος. Αχ, τραγουδάτε. Καμιά φορά. Αλήθεια, πού τραγουδάτε? Στο μπάνιο μου, όταν ξυρίζομαι. Υπάλληλος. Υπάλληλος. Ναι, ο φουγκαράς. Άστον αυτόν, λοιπόν. Εμείς. Ό,τι μου πεις, αρίστο μου. Ωραία, έτσι θέλω εγώ. Το βράδυ πιάνεις δουλειά. Λοιπόν, πάρε και την κάρτα και πήγαινε στο Μινά. Σίγουρα. Ό,τι πεις, αρίστο μου. Σπάσε. Σπάω. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945 και το 1969 αποφύτησε από τη δραματική σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη. Την ίδια χρονιά πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή με τον θείασο τον Νίκου Ρίζου, Κώστα Βουτσά, Μάρος Κοντού, Γιάννη Βογιατζή, στο έργο του Νίκου Τσιφόρου, Πολύβιου Βασιλιάδη, Αγάπη μου Παλιόγρια, όπου υποδιόταν τον Καρσόνη. Ο Νίκος Μάνεσης είχε πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες σίριαλ και σε πολλές βιντεοτενίες της δεκαετίας του 80, ωστόσο έγινε ευρέως γνωστός από το σίριαλ του Μέγκα την περίοδο 1989-1990 «Η Αυθαίρετη», δίπλα στον Χρήστο Βαλαβανίδη, όπου υποδιόταν έναν μάγκα, τον Ταλικέρι Μπάμπη Βαρθακούρη. Έναν ρόλο που αδιαμφισβήτητα του τέριαζε γάντι, ενώ λίγα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στη σειρά «Δυο ξένοι» υποδίθηκε για άλλη μια φορά με επιτυχία έναν βαρύμαγκα, τον Μένιο Τσαπάρα, αραβωνιαστικό της Φλόρας που υποδιόταν η Χρυσούλα Διαβάτη. Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε στις ταινίες «Παραγγελιά», «Φυλακές ανηλίκων», «Κόκκινος δράκος» και άλλες, ενώ πλούσια ήταν και η τηλεοπτική του παρουσία, με τελευταία του εμφάνιση το 2014 στη σειρά «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα», στην οποία εμφανίστηκε ως guest. Ένα γεγονός που κυριολεκτικά έκανε τον Θέμη Μάνεση να λυγίσει ήταν ο θάνατος του μεγαλύτερου αδερφού του το 2011, ο οποίος πέθανε ξαφνικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα υγείας. Οι δυο τους ήταν πολύ δεμένοι, καθώς όπως είχε πει παλιότερα ο ηθοποιός, η γυναίκα του, ο γιος του και τα αδέλφια του ήταν αυτοί που έδιναν νόημα στην καθημερινότητά του. Γι' αυτό σου λέω, ρε ξάδερφε, να μου βρεις έτσι καμιά νυχτερινή δουλίτσα. Ρε σε, να σε στείλω γράφτη. Στάσου, ξάδερφε μου, τα μπερδεύεις. Για ετούς είπαμε, για γάτες είπαμε, για κοκόρια δεν είπαμε. Ρε σε, είναι εύκολη δουλειά, άκου να δεις. Εγώ έχω κάτι μαγαζιά, να πούμε. Δηλαδή, έχω πόντους. Α, πόντους. Γάτα είσαι, ρε ξάδερφε. Λοιπόν, έχουμε έλλειψη προσωπικού. Μπράβο. Στείνεσαι απ' έξω. Μπράβο. Και βράδυ. Πα. Το πρωί έχω γραφείο. Μη σε νοιάζει ένα ρε. Πάντα βράδυ να πούμε. Στείνεσαι απ' έξω και τους ψήνει. Ψισταριά είναι. Α, πολύ άσχετο είσαι, ρε ξάδερφε. Να πούμε μπάρι, είπαμε. Κάτσε μου, πες ψήνω. Τι θα ψήνω, σουβλάκια. Τι σουβλάκια, ρε. Τους πελάτες θα ψήνει. Α, τους πελάτες. Ο Θέμης Μάνεσης τα τελευταία χρόνια υπέφερε από σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα, για τα οποία πέρα από τους πολύ κοντινούς του δεν γνώριζε κανένας τίποτα. Έτσι, ο μάγκας της ελληνικής τηλεόρασης κράτησε τον τίτλο του μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. Πέθανε αθόρυβα το 2017 σε ηλικία 72 ετών. Την αποκάλυψη της τραγικής είδησης είχε κάνει η Κέτη Φίνου μέσα από τη σελίδα της στο Facebook. Η σύζυγος και ο γιος του Θέμη Μάνεση αποφάσισαν η κηδεία του να γίνει σε κλειστό κύκλο, ενώ αντί στεφάνων ζήτησαν να δοθούν χρήματα στην κυβωτό του κόσμου, αφού ο ηθοποιός εκτιμούσε το έργο του πατέρα Αντώνιου.